στην πρώτη εκπομπή της Πανιώνιας Πορείας για φέτος, μετά από διακοπή 2 ετών, λόγω της γενικότερης απογοήτευσης από όλα τα Πανιώνια δρόμενα τα τελευταία 2 χρόνια, βρήκα το έρισμα και η αλήθεια μου είναι το τμήμα που φιλοξενούμε σήμερα ήταν το έρισμα για μένα προσωπικά. Και ξεκινάει πάλι η εκπομπή της Πανιώνιας Πορείας, που θα αναφέρεται σε όλα τα αγωνιστικά τμήματα και ακαδημίες από τον Εραστέχνη Πανιώνιο. Όπως γνωρίζετε, τα τελευταία 2 χρόνια ο Πανιώνιος στην ουσία έχει μόνο εραστεχνικά τμήματα, αν εξαιρέσουμε το αντρικό και γυναικείο πόλο που συμμετέχουν στην ανάφανια κατηγορία. Και εκείνα δεν θεωρούνται εραστεχνικά, αλλά ας πούμε είναι στην πρώτη την τάξη κατηγορία του αθλήματος. Τα βασικά τμήματα ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσω διάφορων καταστάσεων βρεθήκαν να παίζουν στις κανόνες κατηγορίες, το ποδόσφαιρο πολύ χαμηλά και το μπάσκετ στην πίτα εθνική κατηγορία, που είναι μια κατηγορία κατά την Α2, τρίτη την τάξη κατηγορία του αθλήματος. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον προπονητή της αντρικής ομάδας. Όλο τον μπερδεύω, το όνομά σου Γιώργιος. Γιώργιος Μπιτζάνης. Μπερδεύουμε με την άλλη και εσύ τον Μπιζάνη. Εντάξει. Γιώργιος Μπιζάνης και θα μας παρουσιάσει και τους 2 παίκτες της ομάδας μας για να πούμε τα σχετικά για το άθλημα που ξεκινάει την ερχόμενη Κυριακή. Το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής και θα πούμε και τα διαδικαστικά στη συνέχεια. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Γιώργο τον Πελίτσι. Γνωστός και μία εξαιρετικά σε όλους τους φίλους Πανιώνιου. Ναι, τον Γιώργο Μπελίτσι από την οικογένεια του φίλου μας. Κώστα, ναι. Και ο Κυριάκος ο Πολυσούλογλου, ένα νέο παιδί ο οποίος ήρθε από τα φίλια της ΑΕΚ. Είναι και αυτός τώρα που είναι φίλος της ομάδας. Βεβαίως. Που παίζουν και οι δύο, ο Γιώργος. Και οι δύο ουσιαστικά είναι στη θέση 4 και στη θέση 5. Πλέον έτσι όπως είναι το μπάσκετ είναι πάνω κάτω τα ίδια. Εντάξει, θα τα πούμε τα αγωνιστικά στη συνέχεια. Απλά να αναφέρουμε ότι το ρόστερ μας έχει κλείσει εδώ και κάποιες μέρες. Ναι, το ρόστερ ουσιαστικά έκλεισε την προηγούμενη Τρίτη, που ήταν η τελευταία μέρα των μεταγραφών. Ήταν που ολοκληρώσαμε τις μεταγραφές. Οι τελευταίες προσθήκες ήταν ο Αλέξο Κυρίτσης, γνωστός και μη εξαιρετικός και αυτός στην ομάδα. Πολλά χρόνια εμπειρία. Πολλά χρόνια. Και ο Στέλιος Σκουλούδης, ένα παιδί το οποίο έχει παίξει και αυτός μπάσκετ σε εθνικές κατηγορίες. Ο Κυρίτσης, αν δεν με απατάει, είναι στο 1, έτσι, 1-2. Ο Κυρίτσης όχι, είναι στο 3 πλέον. Α, στο 3 για μας. Ο Σκουλούδης είναι καθαρά στο 5, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο είναι 2-7. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε ότι αυτή είναι η έμπειρη της ομάδας, παρέα με τον Νίκο τον Μίχαλο. Νίκο τον Μίχαλο, ο οποίος είναι... ξαναμπαίνει στη δράση μετά από τρία... Πόσα χρόνια ήταν αυτό, τρία ή τέσσερα. Το 16. Μετά από 5 χρόνια που ανέβασε την ομάδα τότε από την Α2 στην Α1. Κρέμασε τα παπούτσια του, αλλά στις δύσκολες στιγμές ήθελε και αυτός να δώσει την παρουσία του και με την εμπειρία του όσο μπορεί να βοηθήσει. Έτσι μαζί με τον Λυκογιάννη, τον μικρό του κύριο. Ο Χριστόφορος επίσης είναι ένα παιδί ο οποίος ήρθε πέρσι στην ομάδα και αυτός έμπειρος. Χρόνια έχει παίξει στην ομάδα της Α2 με πολλές επιτυχίες και ανώδους. Και ανώδους, ναι. Θα μας βοηθήσει κι αυτός. Από εκεί και πέρα. Έχουμε και κάποια παιδιά που είναι κυρίως νεαρή ηλικία όπως ο Κυριάκος που είναι στα 17 του. Υπάρχει και ο Αλέξανδρος ο Μίτσιαλος, ο οποίος και αυτός έχει πορεία σε ελληνικές κατηγορίες. Ναι. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα παιδιά. Εντάξει. Νεαρά, 19, 20 χρονών, 21. Που έχουν συμμετοχή όμως στο ειδικό πρωτάθλημα και αγωνίζονται, ας πούμε, στην ηλικία τους. Πέφτουν στα βαθιά, να μην ξεχνάμε ότι ο Πανιώνιος εδώ και δεκαετίες βγάζει από τις ακαδημίες παιδιά και μπορεί φέτος να είναι εξ ανάγκης να έχουμε στο ρόστερ τη δωδεκάδα. Πόσους έχουμε στην ηλικία, τα 8. Έχουμε κάποια παιδιά από κάτω, τα οποία προπονούνται, τους έχουμε ανεβάσει να κάνουν μια προπόνηση μας. Δύο παιδιά επίσης προέρχονται, δηλαδή ο Γιώργος Κανελόπουλος και ο Αλέξανδρος Μπαρδαρής, είναι και αυτοί ήταν πέρσι, αν θέλετε, ξεκινήσαν να παίξουν την πρώτη χρονιά που διακόπη λόγω κορονοϊού. Ναι, που διακόπη, κάναμε 4 αγωνιστικές όλες και πέρσι, ναι. Έτσι ακριβώς. Είναι ένα στοίχημα, ένα restart αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Ξεκινήσαμε από το καλοκαίρι, από τέλος Ιουνίου, να προσπαθήσουμε έτσι λίγο να χτίσουμε την ομάδα, να κάνουμε 1,5 μήνα έτσι μια μικρή προετοιμασία και κάποιες δοκιμές παιχτών. Διάλεξαμε κάποια παιδιά. Είμαστε ήδη 7,5 εβδομάδες μαζί από τέλος Αυγούστου. Επιλέξαμε να κάνουμε μια μακριά προετοιμασία.
Τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν πριν από μια εβδομάδα που έληξαν οι μεταγραφές. Αποδεσμεύσαμε κάποια παιδιά, μπορέσαμε να φέρουμε 2-3 παιδιά έμπειρα τα οποία θεωρούμε θα μας βοηθήσουν και θα στηρίξουν για τα νέα παιδιά. Αξίζει να κάνουμε μια μικρή αναφορά ποιοι είναι στο ρόστερ, δεν είναι και πολλοί. Ποιους παιδιούς έχουμε στον Άσονο, στο Πλενέκη. Ναι, βεβαίως. Ξεκινάμε τον Νικόλο Μιχαλό, ο οποίος είναι στη Σιένα. Τον πλαισιώνουν ο Γιώργος ο Κανελόπουλος, ο οποίος καθώς προέρχεται από, όπως σας είπα, από τα εφηβικά. Υπάρχει ο Στέφανος Βαλιώτης, ένα παιδί που ήρθε φέτος από το Φάλιρο, και αυτός είναι άλλος 20 χρόνων. Περνάμε στη θέση 2, στην οποία υπάρχει ο... 2-3 πλέον είναι όλα μαζί, είναι ο Αλέξο Κυρίτσης, είναι ο Αλέξανδρος Λάζαρης. Υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία ήρθαν επίσης μεταγραφές. Είναι ο Ηλίας Ολιαράκος, ένα παιδί που ήρθε από τον Πολυνίκη της Βαρβάρας. Τώρα από εκεί και πέρα πάμε λίγο στους... υπάρχει και ο Ανδρέας Ορμελιώτης, ο οποίος επίσης υπήρξε στέλεχος του Πανιωνίου. Κάποια παιδιά που έρχονται από κάτω, από τα εφηβικά. Στους ψηλούς περνάμε, δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιον, Γιώργο, στους περιφερειακούς. Εντάξει, μια σχετική αναφορά. Στους ψηλούς, εντάξει, είναι ο Γιώργος Ομπελίτσης και ο Κυριάκος ο Κορυσούζογλου που είναι εδώ, ο Αλέξανδρος ο Μίτσιαλος, ο Στέλιος ο Σκουλούδης που, όπως σας είπα, και αυτός ήρθε στην ομάδα, ο Χρυσόφωνος ο Λυκογιάννης που ήταν από πέρσι, ο Σπύρος ο Σκαρμούτσος που και αυτός προέρχεται από τα σπλάχνα του συλλόγου. Αυτά, είμαστε μια μαγεία 13-14 παιχτών. Από ό,τι είδαμε, η πρώτη για να μιλήσω, για να πω και εγώ την άποψή μου που είδα τους αγώνες, από ό,τι είδαμε στο τουρνουά του Μήλωνα, η ομάδα έδειξε, τουλάχιστον, ότι το μαχητικό πνεύμα και το ότι παίζουμε και τα δίνουμε, παίζουμε αυτό που μπορούμε στο μάξιμου, ήταν μια χαρμόσυνη νότητα και για 30 λεπτά, για 20-25 λεπτά οι περισσότεροι είχαμε μείνει θεωρώντας ότι, ξέρεις, από τα μίντια και από όλα τα άλλα, ότι ο Πανέλ κατεβαίνει με έφηβους στην ουσία. Είχαμε όλοι, κατάγαμε και ένα μικρό, μικρό καλάθι, αλλά δείξαμε ότι έχετε κάνει, από τη δουλειά που έχετε κάνει, η ομάδα σιγά σιγά έχει γίνει ομάδα. Έχει γίνει πια ομάδα, έτσι. Υπάρχουν οι ρόλοι. Το μάτς με τον Μήλωνα που ήταν το πρώτο τουρνουά ήταν πραγματικά, όπως το λέτε, ήταν καλή η εμφάνιση που κάναμε, ειδικά στο πρώτο 25-30 λεπτό. Μετά κουραστήκαμε. Εντάξει, μετά ήρθε και η κούραση. Εντάξει, την επόμενη μέρα δεν είναι άξιο να φορά στο παιχνίδι. Κάναμε και πολλές αλλαγές και αυτά. Είμαστε τελείως εκτός ρυθμού. Αλλά δείξαμε ότι κάποια δουλειά που έχει γίνει αρχίζει να φαίνεται. Ναι. Απλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή εμείς δίνουμε μάχη με τον χρόνο, διότι την προηγούμενη Τρίτη ουσιαστικά ολοκληρωθήκαν οι μεταγραφές. Ήρθαν τα έμπειρα παιδιά στην ομάδα. Έχουμε λίγες προπονήσεις για να ξεκινήσουμε. Έχουμε ελάχιστες προπονήσεις. Αύριο, δηλαδή, είναι η πρώτη φορά που θα δω εγώ την ομάδα Πέμπτη που έχουμε ένα φιλικό εντός έδρας με τον Παπάγο στις 5 ώρα το απόγευμα. Εδώ στο Βαρύκας, Εδώ στο Βαρύκας και την Κυριακή ξεκινάμε. Δεν μπαίνουμε κατευθείαν στα δύσκολα. Να πούμε ότι ξεκινάμε με τον Άγιο. Εντός έδρας με τον Κρόνο, σπέρι ώρα την Κυριακή. Σπέρι ώρα την Κυριακή. Οι αγωνιστικές μας είναι οι υποχρεώσεις, πόσες αγωνιστικές είναι φέτος? Είναι 14 ομάδες. 13 αγωνιστικές. 13 και 26. Άρα 26. Για να αναφέρουμε για το πρωτάθλημα, στη συνέχεια υπάρχουν play-off. Λοιπόν, το πρωτάθλημα για να γίνει μια καταγραφή πώς λειτουργεί. Ναι, υπάρχουν καταρχήν δύο όμιλοι Νότου, δύο όμιλοι Βορρά. Εμείς εμπλεκόμαστε με τον όμιλο του άλλου του Νότου, διότι από τις 14 ομάδες, οι δύο που θα τερματίσουν από τον κάθε όμιλο θα παίξουν μπαράζ μεταξύ τους χιαστή, έτσι ώστε να αναδειχτούν οι δύο ομάδες που θα ανέβουν κατηγορία. Οπότε, δηλαδή, ακόμα θεωρητικά και η πρώτη και η δεύτερη θέση μπορεί να σου δώσει ένα εισιτήριο, αν περάσει τα play-off, της ανόδου Α2. Δηλαδή, από τον όμιλό μας, οι δύο φεύγουν για τα play-off. Ακριβώς. Ο πρώτος και ο δεύτερος παίζουν χιαστή με τον όμιλο του Νότου. Τον άλλο όμιλο του. Ακριβώς. Και από αυτούς μετά πάνε για τελικό με τον Βορρά. Όχι. Ανεβαίνουν. Δηλαδή υπάρχουν δύο εισιτήρια. Υπάρχουν δύο εισιτήρια. Ανεβαίνουν αυτοί δύο στην αφαντήρια κατηγορία. Ωραία. Λοιπόν, τώρα σχετικά με το. Για να κάνουμε έτσι, να μην πολύ. Σχετικά με το. Εσείς είστε και προπονητής. Για πες μας και λίγο για το άτομό σου, γιατί αυτή η εκπομπή θα ανέβει και ο κόσμος ενδιαφέρεται να δει. Ποιοι είναι φέτος που τηλεφωνούν την ομάδα μπάσκετ? Ναι. Ο προπονητής τι έχει να πει για τη μεριά, από τη μεριά του? Για
για τους στόχους της ομάδας. Όχι, για εσένα, για το παρελθόν σου, να πούμε δύο. Το παρελθόν μου, εντάξει, εγώ έλειπα ουσιαστικά 8 χρόνια από την Ελλάδα. Δούλευα 3 χρόνια στην Ομοσπονδία του Κατάρ, βοηθός του Βασίλη του Φραγκιού, ο οποίος έχει διατελέσει στο Πανιόνιο. Δούλεψα ένα χρόνο στην Ουκρανία. Δούλεψα 2 χρόνια στην Κύπρο, ένα χρόνο στη Σλοβακία. Έχεις κάνει. Εντάξει, έχουμε κάνει μακρύ οδηγορικό. Μιλάμε για. Φαντάζομαι για Α1 κατηγορία. Ναι, Α1. Είχα την τύχη να γυρίσω αρκετά μέρη σε όλο τον κόσμο μέχρι στιγμής. Πέρυσι επαναπατρίστηκα. Έχουμε το Χουκά σε μια αντίστοιχη περίπτωση. Ναι. Με τον Κρίς πέρυσι, μάλλον πρόπερσι, πριν τελειώσει, πριν λήξει η πανδημία στην Κύπρο, παίξαμε αντίπαλοι. Δηλαδή, ήμουν στην ΕΘΑ και ήμουν στην ΑΠΟΕΛ. Μετά εκείνος έφυγε για τη Γαλλία, εγώ συνέχισα. Οι καταστάσεις και ο κορονοϊός αλλάξανε πολλά. Με οδήγησε στην Ελλάδα πάλι, οπότε τώρα είμαι στον Πανιόνιο, είμαι πολύ χαρούμενος. Εντάξει, τώρα είμαι στον Πανιόνιο να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Απλά θέλω να, πριν τελειώσουμε, να μιλήσουν και τα παιδιά λίγο. Λοιπόν, Κυριάκο, πάρε και εσύ το λόγο και πες μας έτσι, από τις εμπειρίες σου που έχεις δει τώρα και από τα φιλικά. Πώς βλέπεις την ομάδα σιγά σιγά, θα έχουμε τη δυναμική να. Έχουμε και βαριά φανέλα, έτσι. Αυτή είναι αλήθεια. Όλοι ξέρουμε την ιστορία του Πανιωνίου. Έχουμε δέσει σαν άτομα πολύ καλά από την αρχή. Δηλαδή, όλοι μας φέρθηκαν πολύ όμορφα στην Πανιωνίου. Οπότε αυτό σε κάνει αμέσως να νιώθεις καλύτερα και αυτό βγαίνει και στις προπονήσεις. Το οικογενειακό κλίμα. Το οικογενειακό κλίμα, εννοείται. Θεωρώ ότι και με τους πιο έμπειρους παίχτες που εμείς θα μαθαίνουμε δίπλα τους ουσιαστικά, όπως είναι ο Γιώργος, ο Νίκος, ο Μίχαλος, ο Κυρίτης, όλοι αυτοί, θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ και εμάς και εννοείται εμείς θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε με το 110% μας τους πιο έμπειρους παίχτες. Ναι. Θεωρώ ότι θα είναι μια καλή χρονιά και θα προσπαθήσουμε όλοι να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Ωραία. Εσύ είναι και η εμπειρία σου μέχρι πέρσι ήταν στο εφηβικό πρωτάθλημα, έτσι. Εγώ, ναι, είναι η πρώτη μου χρονιά σε αντρικό πρωτάθλημα. Πέρσι ήμουν στα εφηβικά τμήματα ΤΣΑΕΚ. Που να πούμε κιόλας, γιατί επειδή το είπαμε και να κάνουμε και μια αναφορά, που φτάσετε μέχρι τα play-off, έτσι. Ναι. Μέχρι τετράδα του πρωταθλήματος. Ναι. Ωραία. Να μας μιλήσει τώρα και εδώ ο έτερος της οικογένειας του Πανιωνίου, στον οποίο έχουμε θέσει πολύ ψηλού στόχου όσον αφορά το πάθος και τη μαχητικότητα. Έτσι. Λέγε, Γιώργο. Ο Γιώργος πέρυσι ήταν στο Μήλωνα. Έτσι. Ήμουν 3 χρόνια στο Μήλωνα. Έχω περάσει από άλλες ομάδες εθνικών κατηγοριών. Το θέμα είναι φέτος ότι το τμήμα αυτό μετά από κάποια χρόνια βγάζει μια μεγάλη υγεία. Με ανθρώπους οι οποίοι έχουν στελεχωθεί. Ένα λίγο πιο κοντά για να πει πιο λεπτά. Με ανθρώπους λέω που έχουν στελεχωθεί και είναι σωστοί. Σε αυτά που λένε είναι σοβαροί και δεν λένε πράγματα αερολογίες. Η ομάδα είναι, κατά τη γνώμη μου, είμαστε καλοί. Απλώς θέλουμε λίγο δέσιμο παραπάνω. Επειδή, όπως είπε και ο coach, έχουν έρθει οι τελευταίες μεταγραφές πριν μια εβδομάδα. Και όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να έχουμε χρόνο. Θέλουμε χρόνο για δουλειά, γιατί τα περισσότερα παιδιά είναι μικροί και προφανώς ο Κυρίτσης και ο Μίχαλος, εννοείται και οι άλλοι, Σκουλούδης, Μίτσιαλος, θα βοηθήσουν και θα πλαισιώσουν την ομάδα και θα μπορούσαν να βοηθήσουν αυτά τα μικρά παιδιά και ο Λυκογιάννης, εννοείται, ναι. Πιστεύω θα είμαστε καλοί, αλλά θέλουμε χρόνο. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Να πούμε ότι τα εισιτήρια λόγω και του κορονοϊού, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο. Θα παίζουμε στο Βαρίκας και θα είναι γύρω στα 300-250. Νομίζω έχει 210, αν δεν κάνω λάθος, 210 άτομα μπορούν να μπουν λόγω κορονοϊού. Ναι, υπάρχουν, να πούμε, είναι βασικό ότι υπάρχουν ακόμα κάποια εισιτήρια διαρκείας. Εγώ δεν περίμενα να υπάρχουν, αλλά υπάρχουν ακόμα κάποια εισιτήρια διαρκείας. Θα τελειώσουν. Τα οποία θα πρέπει μέχρι την Κυριακή να τελειώσουν, θα είναι η εκπομπή το Σάββατο και πρέπει όλοι όσοι δεν έχουμε ακόμα μεριμνήσει. Να αρθούμε να βοηθήσουμε τον μπάσκετ, διότι τον μπάσκετ είναι μια ολόκληρη δεκαετία να το ποδόσφαιρο πάλι για μπαράζ και παραμονή στην κατηγορία. Να θυμίσουμε ότι αυτό το άθλημα στην Ελλάδα ήταν για τη δεκαετία του 80 σχεδόν από την αρχή του η πρώτη δύναμη στο άθλημα στη χώρα, όταν βέβαια ήταν η παντοκρατορία του Άρη και του ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη που παίζανε για το πρωτάθλημα. Στην Αθήνα είχαν πελάτες Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Ο Πανιόνιος ήταν η τρίτη δύναμη στη χώρα εκείνη τη δεκαετία, του 80 και αρχές τη δεκαετία του 90. Αυτό μας έκανε και όλους και έτσι αγαπήσαμε πάρα πολύ το άθλημα και όσο και το πόσο δηλαδή.
Και για να κλείσουμε, θέλω να μας πεις, coach, αφού τα είπαμε όλα και έχετε κάνει κάποια φιλικά, τι μπορούμε να πούμε σχετικά με τον ανταγωνισμό στην εθνική κατηγορία? Είναι δύσκολη χρονιά. Υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες θεωρητικά... Υπάρχουν κάποιες ομάδες που ίσως ξεχωρίσουν. Υπάρχουν κάποιες θεωρητικά στα χαρτιά έχουν κάνει κάποιες ηχηρές μεταγραφές. Όμως αυτό δεν λέει κάτι. Ξέρετε, δηλαδή ξεκινάει το πρωτάθλημα και πολλές φορές βλέπεις ομάδες οι οποίες θεωρητικά στα χαρτιά είναι να πρωταγωνιστήσουν, τελικά να μην πρωταγωνιστούν και να πηγαίνουν πολύ πιο κάτω. Να. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερη χρονιά. Από ό,τι καταλαβαίνω, ομάδες... στην κατηγορία αυτή όλοι θα παλεύουν τους πάντες, έτσι. Ναι, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Υπάρχουν και δύο ταξίδια στην Κρήτη με δύο ομάδες ανταγωνιστικές, στον Νόφ και τα Χανιά. Θεωρώ ότι όλοι μπορούν να κερδίσουν τον οποιονδήποτε, οπουδήποτε. Άρα δεν νομίζω είναι πολύ νωρίς. Και με το σύστημα που είναι φέτος, ναι, που ουσιαστικά δύο θέσεις θα δώσουν ένα εισιτήριο για, μάλλον δύο εισιτήρια για play-off, θεωρώ ότι θα πάει μέχρι το τέλος το πρωτάθλημα. Και όποιοι είναι να ανέβουν και όποιοι είναι, ξέρω εγώ, να παραμείνουν και όποιοι είναι να πέσουν. Δηλαδή δεν λέει κάτι, ας το πούμε, αν έχεις κάνει κάποιες μεταγραφές. Όλα στο γήπεδο θέλω. Ναι, εγώ το ρώτησα σε συνέχεια της περσινής χρονιάς, που την περσινή χρονιά δεν είχαμε σχεδόν. Δεν είχαμε καθόλου χρόνο να φτιάξουμε ομάδα. Έτσι. Έτσι. Και δεν είχαμε, καταρχήν δεν είχαμε χρόνο να βρούμε προπονητή. Δεν είχαμε χρόνο να φτιάξουμε ομάδα, δεν είχαμε όγκια τίποτα. Και ξεκινήσαμε με τρεις ή τέσσερις ήττες το πράγμα. Και με στόχο βασικά, αφού δεν είχαμε όλα αυτά που λέμε, είχαμε στόχο πέρσι τουλάχιστον να μην φτάσουμε στα τοπικά. Να μην δούμε σε εσάς θέση να πούμε ότι βγήκαμε εκτός εθνικών κατηγοριών και παίζουμε. Ναι. Στην Ένωση Αττικής, πώς λέγεται το ούτε Εσκάδα. Που ξέρω πώς λέγονται, ούτε θέλω να το σκέφτομαι, ας πούμε. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι κάποιος εκεί στον Αγιατρία, κάποιος τελικά μας βοήθησε, γιατί θα ήταν πολύ δύσκολο να καταφέρουμε μετά από τις αρχικές ήττες να το φέρουμε τούμπα. Δεν έγινε το πρωτάθλημα, μη γενόμενο, οπότε μας έδωσε στη φετινή ευκαιρία. Νομίζω δεν έχει καμία σχέση έτσι, η αρχή της φετινής σχολής. Όχι, είναι τελείως διαφορετικό το ρόστερ. Δηλαδή, εγώ ουσιαστικά πέρσι ήμουν. Είχαμε δηλαδή κάποιο χρόνο να οργανωθούμε έτσι φέτος. Ναι, ναι, ξεκίνησε όπως σας είπα πολύ νωρίς. Δηλαδή από τέλος Ιουνίου ξεκινήσαμε, κάναμε κάποια draft εδώ, κάποιες δοκιμές παιχτών. Οπότε είχαμε μια εικόνα το ποια παιδιά θέλουμε. Βασικά να πάρουμε. Και η δική σου επιλογή και ναι, το τηλεφώνη. Να πούμε και ποιοι είναι οι βοηθοί. Ποιοι είναι στο τμήμα εκεί που. Ας πούμε καταρχήν, εντάξει. Ας πούμε, είναι και ο κ. Κοπιάς που είναι στην Ακαδημία, ναι. Ο Νίκος Κοπιάς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ από διάφορα πόστα την ομάδα. Ουσιαστικά είναι ο τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας, αλλά έχει πάρα πολύ ενεργό ρόλο στην πρώτη ομάδα. Είναι δίπλα μας συνέχεια. Εννοείται ότι ο Θανάσης Κωνσταντώνης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν χρειάζεται συστάσεις. Δεκαετίες εργάτης στο Πανιόνι, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή δεν χρειάζεται συστάσεις, να πω εγώ. Συνεργάτης μου είναι ο Σωτήρης, ένα παιδί που διαφέρει το επιθετό, το οποίο είναι και αυτός συνεργάτης στην ομάδα, είναι στα μικρότερα τμήματα προπονείται. Από εκεί και πέρα τώρα, καθημερινά είμαστε στο γήπεδο, όλοι οι άνθρωποι και ο κύριος Λάζαρος, ο οποίος και αυτός στηρίζει την ομάδα. Και ο Λάζαρος, ο οποίος είναι νομίζω στα χαρτιά, ο έφορος είναι. Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Ο κύριος Κοκκινάκης, ο οποίος είναι στη διοίκηση. Έχω να πω μόνο καλά λόγια για όλους. Όλοι προσπαθούν από την πλευρά τους να βοηθήσουν την ομάδα. Είναι μια υγιής κατάσταση. Και να αναφέρουμε ότι με πολύ μεγάλη προσπάθεια προσπαθήσαμε να βρούμε, λόγω και του κορονοϊού και της οικονομικής κατάστασης, κάποιους χορηγούς. Όπως είναι. Αυτά θα σας τα πει ο κύριος Κοφιάς. Στη φανέλα είναι ο Δρύβας. Είναι ο Δρύβας. Βέβαια, ο Δρυβαπλάς που πάντα βοηθάει, όπως και το πρόσωπο φέτος και το μπάσκετ ενεργά. Και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που βοήθησαν το τμήμα. Να πούμε ότι όλα αυτά γίνανε με πολύ μεγάλες δυσκολίες. Ναι. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι έσοδα αυτή ένα πανελίου μέχρι τον Αύγουστο δεν είχε. Mm. Πήγε ο κορονοϊός, τα κλειστά όλα. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν έσοδα ούτε από ακαδημίες, ούτε από τα παιδιά των ακαδημίες και πληρώνουν το μήνα τους για να κάνουν το άθλημα που θέλουν κτλ. Και είχατε να συναντήσετε και όλα αυτά τα προβλήματα. Που παρόλα αυτά είδες άμα υπάρχει θέληση και πίστη και άνθρωποι που θα δώσουν χρόνο και να θα αφιερώσουν με μεράκι, τελικά φτιάξαμε ρόστερ και μάλιστα εντάξει. Φτιάξαμε ρόστερ αρκετά νωρίς και απλά γίνανε σε σώμα. Γίνανε κάποιες προσθήκες εμπειρίας για να μπορέσουμε να. Πάμε μέρα-μέρα πλέον. Προπόνηση-προπόνηση πηγαίνουμε. Κυριολεκτικά. Πάμε προπόνηση-προπόνηση. Απλά και όσοι βρεθούν στο γήπεδο και
όσα διαρκεία έχουν μείνει θα εξαντληθούν με σίγουρο μέχρι την Κυριακή. Να πούμε ότι την Κυριακή 5 ώρα παίζουμε με. 5 ώρα εντός με τον Κρόνο. Με τον Κρόνο πρώτο εντός έδρας, στο Βαρύκας. Και πρέπει η ομάδα να ενισχυθεί από τον κόσμο και να είναι κοντά, γνωρίζοντας όλοι μας ότι ακόμα χτίζεται έτσι. Ακόμα δένεται. Βήμα-βήμα. Μπορεί να έρθουν και κάποιες αναποδιές έτσι. Όλα στο πρόγραμμα. Όλα μέσα στο πρόγραμμα. Όλα μέσα στο πρόγραμμα. Έχουμε κάποιους μικροτραυματισμούς, θα τους ξεπεράσουμε. Θα τους ξεπεράσουμε, δεν είναι θέμα. Αλλά να ξέρουμε ότι θα έχουμε από αυτούς τους ανθρώπους που θα έρθουν στο γήπεδο τη δυναμική και τη βοήθεια που χρειάζεται. Γιατί πανιώνες είμαστε. Έτσι. Από ό,τι γνωρίζω, την τελευταία ερώτηση που έχω να κάνω, υπάρχει κανένα σύλλογο με μεγαλύτερη ιστορία στην κατηγορία που παίζουμε. Όχι, προφανώς. Δεν νομίζω. Έτσι, δεν νομίζω. Εντάξει. Γιατί εντάξει, στο ποδόσφαιρο υπάρχει και ο Ηρακλής που έπεσε και τα λοιπά. Αλλά στο άθλημα που μιλάμε τώρα στο μπάσκετ. Δεν το συζητάμε καν. Έτσι, δεν υπάρχει κανένας άλλος σύλλογος εδώ που αγωνιζόμαστε που μπορεί να πει ότι είμαι κι εγώ. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν και το DNA μαζί μας. Εγώ θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω στην πρώτη εκπομπή που έκανα για 2 χρόνια. Εδώ από την Πανιόνια Πορεία. Και να πω ότι μέχρι το τώρα θα παλέψουμε και όπως και να τελειώσει η χρονιά. Γίνεται μια καινούρια αρχή, έτσι. Σημαντικό. Γίνεται μια καινούρια αρχή, γίνεται μια δυναμική, δυνατή, έτσι. Όλοι θέλουμε να πιστεύουμε το καλύτερο, αλλά εδώ θα είμαστε για να κάνουμε... Α, πριν τελειώσουμε, έχουμε δικαίωμα προστικών μέσα στη σεζόν, στη δύο κατηγορία φινή. Όχι. Αυτοί είμαστε, εντάξει. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες για την κατηγορία, γιατί ο πρόεδρος δεν παίζει στις κατηγορίες, έτσι. Θα το παλέψουμε όμως και εγώ πιστεύω με τη δύναμη και τον παλμό του κόσμου να καταφέρουμε τον χρόνο να είμαστε εδώ το Μάιο. Τελειώνουμε τα play-off ναι, Μάιο. Ναι. Να είμαστε εδώ το Μάιο και να έχουμε και κανένα κρασάκι και να λέμε του χρόνου παίζουμε Α2 και ξεκινάει να πούμε ότι έχουμε και ένα όραμα που για πολλούς εμάς τον Πανιόνιο που αγαπάμε και πιστεύουμε ήταν τα 2 χρόνια δύσκολα ότι ξεκίνησε επιτέλους και το Αρτάκης. Έτσι. Οπότε το όρομα αυτή τη ομάδα θέλει συγκυρία. Πώς θα το πούμε, το θέλει. Όταν η ομάδα βρεθεί στην Α1, θα είναι σχεδόν έτοιμο και το νέο γήπεδο. Εντάξει, σε 3 χρόνια λένε, εντάξει. Σε 2 χρόνια εμείς μπορεί να είμαστε, αλλά θέλω να πω ότι έχουμε μπροστά μας την προοπτική. Υγεία να έχουμε όλα τα πάντα. Υγεία να έχουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιώργο και τον Κυριάκο που ήρθατε εδώ και όλα θα πάνε κατευχήν αν υπάρχει αυτό που είπε ο Κυριάκος που ήρθε και από άλλο περιβάλλον. Το οικογενειακό κλίμα και το χιανίδρο DNA. Γεια χαρά από εμάς. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με την Πανιόνια Πορεία, πιθανότατα με το τμήμα Βόλεϊ. Πάμε.